Και όχι μόνο αυτό, στο πρώτο ξεκίνημα, στην αρχή δηλαδή, στην αρχή να έχει κόσμο εδώ, και σας ευχαριστούμε πολύ που το στήριξατε. Εντάξει, και σαν κοινότητες και σαν μεμονωμένοι. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Για όσους δεν γνωρίζετε, που πιστεύω ότι περισσότερο γνωρίζετε, Hacker Spaces υπάρχουν παντού, σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Τι είναι το Hacker Space? Είναι ένας χώρος, ο οποίος έχει, καταρχήν είναι κοινότητα ανθρώπων, έτσι, που μαζεύονται, με κοινά ενδιαφέροντα. Με το hacking όχι ως το κλασικό στις ταινίες κτλ. Σαν έννοια το θέλω να μαθαίνω κτλ. Έχω να φύγω τώρα. Όποιος θέλει να μάθει, θα κάνει μετά τη ζωή. Έτσι, με ενδιαφέρον για μάθηση, για sharing, έτσι. Και όχι μόνο. Η βάση του σίγουρα έχει να κάνει με τον σαν ιστορία γενικότερα με τον ανοιχτό λογισμικό, open source, έτσι, software και πλέον και open source hardware. Εντάξει, έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια με βάση το open source software να υπάρχει και το open source hardware. Και κάπου εκεί και το hackerspace με την έννοια των hackers, με την έννοια του περιέχει και το hackers lab, έτσι το εργαστήρι που είναι ανοιχτό. Να αναπτύσσουμε τέτοιες πλατφόρμες ανοιχτού hardware για να προάγουμε και το open source hardware. Τι είναι hacker, εντάξει. Ο όρος hacker, σας είπα και εγώ, πολλοί μπορεί να ξέρουν από τις ταινίες και τα λοιπά, ότι είναι αυτός που μπαίνει ο Έλληνας που φύγει και τα λοιπά στην Αμερική σε όλα τα site, έτσι. Και καθάρισε και είναι καταζητούμενος και πάντα Έλληνας. Και όλα αυτά. Και κάνεις και. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό ή αν όντως έγινε και τα λοιπά. Ναι, είναι καμάρι ότι είναι Έλληνας και τα λοιπά. Είμαστε περήφανοι. Είναι 17 χρονών και όλα αυτά. Ένα κομμάτι του είναι αυτό με την έννοια ότι έχει τη θέληση να μάθει και να ψάξει και όλα αυτά. Και πέρα το ποινικό κομμάτι που λόγω της τέτοιας δεν είναι κομμάτι του hacker. Ένα hacker θέλει απλά να γνωρίζει το πώς υπάρχει, πώς γίνεται, πώς δουλεύει και αν μπορεί να το ξαναφτιάξει από την αρχή.